Thank you.
Λοιπόν, εμείς σαν στέκνο ταναστών είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτή τη κίνηση, γιατί ήταν μια ευκαιρία να βρίσκονται οι μετανάστες μεταξύ τους για πρώτη φορά και να γνωρίζονται και ντόπιοι με μετανάστες. Πιστεύουμε ότι πήγαμε πολύ καλά, δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Χάρηκα πάρα πολύ που έγινε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον. Τι έγινε, δεν μας είπατε. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, χορέψανε, τραγουδήσανε στον κήπο. Χορέψανε, τραγουδήσανε, χαρήκανε πάρα πολύ. Τα φαγητά πιστεύω ότι ικανοποίησαν τον κόσμο. Αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι από την πλευρά των οργανωτών του πρώτου... Το όνομά σας και τι είσαστε. Θανάσης Μαρβάκης, είμαι συνεργάτης του ΣΤΕΚΙ Μεταναστών στο Ρέθυμνο και από τη σκοπιά των οργανωτών μπορώ να πω ότι είμαστε άξιση η δουλειά που κάναμε. Το πρώτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Ρέθυμνο ήταν μια επιτυχία. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος τόσο από πλευρά των διαφόρων κοινοτήτων των μεταναστών που υπάρχουν στο Ρέθυμνο, όσο και από ντόπιους, είτε ντόπιους που σπουδάζουν εδώ πέρα, είτε ντόπιους που ζουν και είναι κατάγοντα εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα μας δώσει και μας κουράγιο να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε και καλούμε όλους που ενδιαφέρονται να έρθουν στο στέκι μεταναστών στο Ρέθυμνο και να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στη δουλειά που κάνουμε.